κάποιες αλλαγές την Κυριακή που έρχεται. Γι' αυτό είμαι σίγουρος πως βάζοντας όλα αυτά τα θέλω των πολιτών μπροστά, η νίκη της Κυριακής, η νίκη του λαού θα είναι και η νίκη της δύναμης αλλαγής. Όσον αφορά εμένα, έδωσα, δίνω και θα δίνω την ψυχή μου για αυτόν τον τόπο. Ανάλωσα όλη την τετραετία που πέρασε, όσες δυνάμεις είχα, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλες μου συνεργάτες, ένας-ένας και όλοι μαζί, για να φτιάξουμε μια πόλη που μας κάνει περήφανος. Μια πόλη που μας κάνει περήφανος. Μια πόλη που ελκύει τους επισκέπτες, αλλά ταυτόχρονα είναι όμορφη, ανθρώπινη, τέτοια που να μπορεί να ζει στον ανταγωνισμό που υπάρχει, αλλά και οι πολίτες της και οι επισκέπτες την απολαμβάνουν καθημερινά. Μια πόλη που μας κάνει περήφανο, ξαναλέω όλους. Φρόντισα όμως πάνω απ' όλα σε αυτή την τετραετία, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνά η χώρα και που φαίνεται ότι δεν τους ξεπερνούμε τους δύσκολους καιρούς πολύ γρήγορα, να φέρω χρήματα στην ΚΟ, να φέρουμε χρήματα στην ΚΟ, να κάνουμε έργα, να κάνουμε υποδομές και πάνω απ' όλα με χρηστή και σφιχτή διαχείριση στο Δήμο, να έχουμε ένα πανίσχυρο ταμείο που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και να στηρίξει τον ενιαίο Δήμο. Πασχίσαμε. Πάσχισα προσωπικά. Ματώσαμε στην κυριολεξία. Μάτωσα προσωπικά. Για το γενικό καλό όλων μας. Μέσα σε αυτό το γενικό καλό είναι και το καλό του καθενός της καθημιάς χωριστά. Σαν άνθρωπος σίγουρα έκανα λάθη. Σίγουρα στεναχώρησα κάποιους. Ποτέ όμως δεν είχα προσωπικές αναφορές σε αυτά τα λάθη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτησες, αισθάνομαι υπηρέτης όλων σας και στην υπηρεσία σας θα είμαι και πάλι από τη Δευτέρα. Μπροστάρις στον αγώνα για μια ΚΟ που αξίζουν όλοι. Για μια ΚΟ που είναι αντίστοιχη των προσδοκιών μας, αλλά πάνω για μια ΚΟ που μπορεί να κρατήσει τα παιδιά της κοντά, μια ΚΟ που βλέπει μπροστά με σιγουριά το μέλλον. Θα είμαι υπηρέτης όλων σας, μέρα και νύχτα, για το νησί μας. Για τα παιδιά μας, το ξαναλέω, τα παιδιά όλων των ΚΟ. Για το μέλλον αυτού του τόπου, που πραγματικά αξίζει πάρα πολλά και πραγματικά είναι η ψυχή μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, καταρχάς, καλή επιτυχία για το δεύτερο γύρο των εκλογών. Είμαστε λοιπόν δύο μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Και να είστε σίγουροι για αυτή την επιτυχία. Είμαστε δύο μέρες λοιπόν πριν από τις εκλογές. Ο κόσμος ακούει μηνύματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Τελικά, τι παίζεται η Κυριακή, ποιο είναι το διαπίστωμα και ποιο είναι τελικά το πραγματικό κλίμα. Κύριε Σαχέλη, μηνύματα από τη μία πλευρά, τη δική μας πλευρά, από τους πολίτες, ακούμε. Καταθέσαμε και βεβαίως καταθέσαμε και σχεδιασμό. Μηνύματα, σχεδιασμό και προτάσεις από την άλλη πλευρά όχι μόνο δεν έχουμε ακούσει, σε αντίθεση με αυτά τα οποία προβάλλονται καθημερινά, ξαναλέω, είναι το ψέμα, η ψεύτικη υπόσχεση, η εξαπάτηση, ο εκβιασμός και βέβαια πάνω απ' όλα το μήνυμα ότι εμείς θέλουμε να δούμε πίσω για να φύγει ο Κυρίτσης και τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο καημός. Δεν είναι η πόλη, δεν είναι το νησί, δεν είναι τα παιδιά όλων των ΚΟΝ, είναι τα δικά τους παιδιά και βέβαια το να φύγει ο Κυρίτσης. Εάν αυτό είναι πολιτικό μήνυμα, πραγματικά θα με ενδιέφερε και παρακαλέσαμε, προκαλέσαμε και από εδώ σήμερα ξαναπαρακαλούμε και ξαναπροκαλούμε τον οποιοδήποτε να καθίσουμε σε συζήτηση και να μας πούν τι λένε για την πόλη. Ποιες είναι οι πολιτικές προτάσεις τους, ποιο είναι το μέλλον που σχεδιάζουν για την πόλη. Πέραν, ξαναλέω, των εργαστηρίων του DNA και του νομίσματος. Να μας πούν τι θέλουν για την πόλη. Να μας πούν τι θα κάνουν με όλα αυτά που σήμερα μας καταγγέλουν. Θα μας πούν, θα προσλάβουν 2.500 υπαλλήλους στους Δήμους. Να μας πούν πώς θα αναδιατάσσουν το προσωπικό για το οποίο γυρίσουν και λένε ότι ο Κυρίτσης θα το διώξει. Να μας πούν τι θα κάνουν για να, διαφημιστεί η ΚΟΣ. Να μας πούν τι θα κάνουν στον πολιτισμό, να μας πούν τι θα κάνουν στον αθλητισμό, να μας πούν τι θα κάνουν στα έργα υποδομής, να μας πούν πάνω απ' όλα πώς θα διαχειριστούν το δημοτικό χρήμα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
που το θέτουμε, το ξαναθέτουμε και περιμένουμε απάντηση. Γιατί αν κρίνουμε από αυτά που βλέπουμε να ξοδεύονται στις εκλογές, φανερά και μυστικά και ξαναλέω τα στοιχεία είναι τέτοια που θα παρουσιαστούν στην ώρα τους, τότε φαντάζομαι ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι κανείς δεν χώνει τόσα πολλά λεφτά στις εκλογές, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι από κάπου θα τα πάρει. Και αλίμονο αν πιστέψω φίλους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ότι πίσω από όλη αυτή τη μεγάλη καμπάνια σε κόστος κρύβονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μεγάλων τουριστικών κολοσσών. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να μου πείτε εάν ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας, αναφέρομαι μετά την επόμενη Κυριακή, δηλαδή μία εβδομάδα, είναι αρκετός χρόνος στη διάθεσή σας ώστε να μπορέσετε να ανατρέψετε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο παρατάξεων. Με δεδομένο βέβαια ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ακόμη που δεν ξέρουμε πού θα πάει. Και αν θα καταφέρετε τελικά να ανατρέψετε τη διαφορά, ώστε η δική σας παράταξη να είναι αυτή που θα κερδίσει τις εκλογές. Και ένα δεύτερο, αν θέλετε να αναφερθείτε στο σχόλιο που έκανε νωρίτερα ο κ. Καρέσκελη σε ερώτηση συναδέλφου, ότι υπάρχει διαφορά, θα είναι συντριπτική υπέρ της παράταξης όσον αφορά τη διαφορά των δύο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Κυριακή κοντό ψαλμός και για τον κύριο Καϊσταλή και για την πολιτική του παρουσία αλλά και για το πολιτικό του μέλλον. Κυριακή κοντό ψαλμός. Και βέβαια εγώ δεν θα πω ποτέ αυτό που εξτόμησε ή αυτό που κατά καιρούς εξτομίζει ότι θα είμαι δήμαρχος αυτών που με ψήφισαν, γιατί εγώ τη Δευτέρα θα είμαι δήμαρχος όλων των πόρων. Αυτό να είναι ξεκάθαρο προς όλους. Όσον αφορά στο πρώτο, κυρία Δανελάκη, η κάλπη την Κυριακή δεν έχει καμία ψήφο μέσα. Η κάλπη την Κυριακή είναι άδεια. Όποιος πιστεύει ότι έχει κλείσει εκεί κάποιους ψήφους και θα την προσθέσει ή να αφαιρέσει, να προσθέσει μάλλον για να βγάλει το αποτέλεσμα, μάλλον δεν αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της κοινωνίας. Ορίστε, κύριε Σαντιλά. Κύριε Δημάρχε, δεν γνωρίζω αν και εφόσον έχετε δεσμευτεί εσείς, τον κύριο Καϊσταλή άκουσα κάποιες δεσμεύσεις, οι οποίες τις θεωρώ όχι τόσο συγκεκριμένες, υπό ποια έννοια. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η προτεραιότητά σας, εάν και εφόσον εκλεγείτε, για την πόλη της ΚΟ, για την Κέφαλο, για την Καρδάμενα. Παράδειγμα, η Κέφαλος δεν είχε σύνδεση, από όσο γνωρίζω, όλο το καλοκαίρι με το ΚΤΕΛ από το αεροδρόμιο, ενώ είχε όλη η πόλη ΠΚΟΣ. Ένα σχήμα οξύμορο. Εάν και εφόσον γίνουν ενέργειες, και τι αφορά την κάθε περιοχή που νομίζω ότι θα ενδιαφέρει τον δημότη κατά τόπους. Κύριε Σαντήλα, ειλικρινά και θέλω να το πιστέψετε αυτό στην τοποθέτησή μου πριν, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, τοποθετήθηκα μιλώντας με ευθύνητα πάνω στα προβλήματα που έχει η τοπική κοινωνία. Τοποθετήθηκα με ευθύνητα στις ανάγκες που έχει ο κάθε οικισμός και το κάθε υπουργείο και η πόλη της ΚΟΟ, με προτεραιότητες σε έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά και σε δράσεις που έχει ο πολίτης ανάγκη, έτσι ώστε αυτό που λέμε να υπάρχει ένα νησί που να αναπτύσσεται συνεχώς με ισόρροπη ανάπτυξη από τη μια δεδομένη μέχρι την άλλη και να γίνει πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν μιλήσαμε για έργα που έχει ανάγκη η Κέφαλος. Από αυτό που είπατε, η σύνδεσή της με το αεροδρόμιο, μέχρι ακόμα αν θέλετε και την σύνδεση του χωριού με την παραλία κάτω ή της παραλίας με τα ξενοδοχεία, τις μεγάλες μονάδες που είναι εκτός των ορίων του χωριού, προκειμένου να κινηθούν και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες πεθαίνουν. Αυτό δεν το άκουσα να το λέει κανείς από τους υποψηφίους πριν του κύριου Χατζηγολά. Δεν το άκουσα τον κύριο Καϊσταλή. Ο κ. Καϊσταλή στην Κέφαλο μιλούσε για συνεργατικές και αναλύσεις που θα κάνουν το σχέδιο πόλεως, θα προσλάβει, θα πάρει τους νέους μηχανικούς και κάνουν το σχέδιο πόλεως. Δεν είπε τίποτα για το βιολογικό που έχει ανάγκη η Κέφαλος. Δεν είπε τίποτα για τα δίκτυα αποχέτευσης που έχει το σχέδιο που έχει ανάγκη η Κέφαλος. Εμείς με τον κύριο Μπίλη και με τον κύριο Χατζηγαλίδιο τρέξαμε για να εντάξουμε έργα που έχει ανάγκη η περιοχή, όχι μόνο ο Δήμος Ηρακλειδών, αλλά και ο Δήμος Δικαίου και ο Δήμος της Πόρτας του ΕΣΠΑ για να καταδοθηθούν. Και εμείς είπαμε ότι είναι πρώτη προτεραιότητά μας από την πρώτη χρόνου. Σε αυτά δεν απάντησε κανείς αν θα τα κάνει και πώς θα τα κάνει. Γιατί εκεί θα πρέπει να πει στους πολίτες ότι αυτά τα έργα δεν μπορούν να γίνουν με τον τρόπο που λέει, εκτός και αν δεν θέλει να τα κάνει. Δεν μπορεί δηλαδή τα έργα αυτά να γίνουν με τη λογική της αυθεπιστασίας και να πάρουν τους πολιτούς μας εργολάβους να τα κάνουν.
Εκτός και αν λέω, δεν θέλει να τα κάνει τα έργα. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει, γιατί δεν ενδιαφέρει ποτέ εγκέφαλος αν θα αναπτυχθεί ή όχι. Και είναι ένας λόγος για τον οποίο ενώ η Μαρίνα εσχεδιάζεται και επί εποχής Πασών και επί εποχής Νέας Δημοκρατίας να γίνει στην κέφαλο για την ισόρροπη ανάπτυξη, είναι εφραστικό. Γιατί την ίδια περίοδο που ήταν και το Συμβούλιο Περιοχής και η Ενότητα του Νησιού για την οποία μιλούσε, έβαζε βέτο το Συμβούλιο Περιοχής να έχει σαφή πλειοψηφία με 50 συν 1 ψήφους ο Δήμος της ΚΟ και όχι τα χωριά, για να παίρνει τις αποφάσεις και να υλοποιεί έργα στην ΚΟ και όχι στα χωριά. Αυτή ήταν η πολιτική.